Σε ένα μοναστήρι, λέει ο Άγιος Πορφύριος, και διαβάζουμε και σχολιάζουμε κατά δύναμη το βιβλίο «Βίος και Λόγοι», όπου καταγράφονται η ζωή και τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου, η διδασκαλία του, αλλά και πώς ο ίδιος αυτοβιογραφείται. Σε ένα μοναστήρι, λέει λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος, μπορεί να υπάρχει σειρά, δηλαδή να υπάρχει μια τάξη, αλλά η μοναχική ζωή να είναι ανύπαρκτη. Να μην υπάρχει μοναχική ζωή, δηλαδή ζωή σύμφωνη με τη μοναχική παράδοση, σύμφωνη με την Ορθοδοξία. Το ίδιο βέβαια μπορεί να υπάρχει σε μια οικογένεια. Να υπάρχει μια τάξη εξωτερική, μια πειθαρχία, αλλά να μην υπάρχει πραγματική χριστιανική ζωή. Το μοναστήρι, λέει ο Άγιος, πάνω απ' όλα θα πρέπει να βάλει την υπακοή και το επιτραχύλι, δηλαδή την εξομολόγηση. Το ίδιο βέβαια πρέπει να ισχύει και μέσα σε μια οικογένεια, που είναι μια μικρή εκκλησία, ένα μικρό μοναστηράκι. Εγώ κάθε φορά που εξομολογιόμουν, λέει ο Άγιος Πορφύριος, μου ερχόταν μεγάλη χαρά και έδινα πολύ τον εαυτό μου σε προσευχή. Μετά το μυστήριο της εξομολογήσεως, χρειάζεται ο χριστιανός να ηρεμεί, να ησυχάζει και να προσεύχεται, έτσι ώστε να γίνει χωρητικός της χάρης, όπως το ίδιο συμβαίνει και μετά, θα πρέπει να συμβαίνει και μετά από τη Θεία Μετάληψη. Ο Άγιος όταν εξομολογιότανε, αισθανόταν αυτή τη χάρη και προσευχότανε πάρα πολύ. Έδινα, λέει, τον εαυτό μου σε προσευχή. Όχι μόνο τότε, αλλά και τώρα. Δηλαδή, όχι μόνο όταν ήταν νεαρός, νέος μοναχός, αλλά και τώρα που είναι ηλικιωμένος γέροντας, γιατί τότε θα διηγείται αυτά. Και τώρα, λέγει, όταν εξομολογηθώ, αισθάνομαι χαρά, ξαλαφρώνω αμέσως. Το έχω πάρει έτσι με πίστη αυτό το μυστήριο και βεβαίως όλοι μας έτσι πρέπει να το έχουμε. Γιατί δεν είναι μια απλή συζήτηση, δεν είναι μια απλή ψυχολογική ανακούφιση, αλλά είναι μια άφεση των αμαρτιών, μια εξάλληψη των ενοχών και μια συμφιλίωση με το Θεό, του πεσμένου και αμαρτωλού ανθρώπου, με τον πανεκτήρμονα, αλλά και δίκαιο Θεό. Από εκεί να δίνονται όλες οι κατευθύνσεις, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Δηλαδή ο χριστιανός και ο μοναχός φυσικά παίρνει τις οδηγίες από την εξομολόγηση, από τον πνευματικό του οδηγό και από τον γέροντά του και από τα μοναστήρια βέβαια, τα γυναικεία και από την γερόντισσα. Όλα εν υπακοή και εν αγιασμό. Θα πρέπει ο χριστιανός αλλά και ο μοναχός και η μοναχή να αναρωτιούνται κάθε στιγμή, άραγε τώρα είμαι στην υπακοή, άραγε τώρα κάνω το θέλημα του Θεού δια του γέροντος, δια της γερόντισσας ή το θέλημα το δικό μου. Και όλα μετά βέβαια βοηθούν στον αγιασμό του πιστού. Μεγάλο και έξυπνο πράγμα η υπακοή, έλεγε ο Άγιος. Είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής και αυτό είναι πολύ φοβερή φράση. Γιατί πολλοί ψάχνουμε να βρούμε τι φταίει και δεν προοδεύουμε πνευματικά. Ποιο είναι το κλειδί για να προοδεύσει κανείς πνευματικά. Και το κλειδί δεν είναι παρά η υπακοή. Όταν ο άνθρωπος ρωτάει το πνευματικό του και παίρνει ευλογία και προχωράει. Δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, λέει ο Άγιος, την υπακοή. Εγώ όμως με τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Κυρίου, την έχω ζήσει. Γιατί δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, γιατί είναι άκτιστη δωρεά του Θεού. Είναι μίμηση του Χριστού και ο Κύριος μας ως άνθρωπος έγινε υπήκοος, υποτακτικός δηλαδή, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και δεν καταλαμβάνεται, δεν γίνεται καταληπτή με τη λογική, εγκεφαλικά, αλλά βιώνεται. Ξέρω πόσο χαριτωμένο πράγμα, έλεγε ο Άγιος, είναι και πόσο τέλειο και ανέμελο. Δηλαδή ο άνθρωπος της υπακοής δεν έχει φροντίδες, δεν έχει αγωνιώδεις μέρημνες. Να υπακούεις στο Θεό, λέει ο Άγιος, να δίδεσαι στη λατρεία του Θεού και να υπακούεις και στο γέροντα. Ο άνθρωπος που υπακούει στο Θεό, που κάθε στιγμή κάνει το θέλημα του Θεού,
αυτός ο άνθρωπος έχει ήρεμη συνείδηση. Και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να τα βάλει και με όλο τον κόσμο. Γιατί είναι βέβαιος, έχει την εσωτερική πληροφορία ότι αυτό που κάνει είναι αυτό που αρέσει στον παντοδύναμο και πανάγαθο Θεό. Μπορεί όλοι οι άνθρωποι να κάνουν το αντίθετο. Αυτός όμως μένει σταθερός και ήρεμος και ειρηνικός, γιατί γνωρίζει ότι κάνει το θέλημα του Θεού. Η υπακοή είναι πολύ σπουδαία, λέει ο Άγιος. Να υπακούεις το Θεό, να δίνεσαι στη λατρεία του Θεού, δηλαδή να δοξάεις το Θεό, που είναι το κατεξοχήν θέλημα του Θεού. Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε τι ποιείτε, πάντα εις δόξα Θεού ποιείτε. Όλα να τα κάνουμε για τη δόξα του Θεού. Όλα να τα κάνουμε ως προσφορά στο Θεό, ως θυσία στο Θεό, ως λατρεία στο Θεό. Η κάθε μας σκέψη, η κάθε μας κίνηση, η κάθε μας πράξη θα πρέπει να είναι λατρεία στο Θεό. Και όλα αυτά μέσα στην υπακοή και στον γέροντα, στον πνευματικό. Είναι μια μεγάλη αρετή. Είναι αυτή η ίδια η ταπείνωση, η υπακοή. Η υπακοή με χαρά, με ευχαρίστηση. Ο ταπεινός άνθρωπος φαίνεται από την υπακοή του, την οποία την κάνει όμως με χαρά, με ευχαρίστηση και όχι καταναγκαστικά. Ας είναι και στραβά αυτά που ζητάει ο γέροντας, λέει ο Άγιος. Και βέβαια εδώ δεν εννοεί να παραβαίνουμε το θέλημα του Θεού, αλλά κάποια πράγματα τα οποία ζητάει ο γέροντας και τα οποία μας φαίνονται αντίθετα με αυτά που πιστεύει ο πολύς ο κόσμος ή και η κοσμική λογική. Κάποια πράγματα τα οποία αντιστρατεύονται στη φιλιδονία μας, στην αγάπη μας για την άνεση, για την καλοπέραση. Μπορεί για παράδειγμα να έχουμε να κάνουμε ένα πράγμα με δύο τρόπους, με ένα πιο εύκολο και με ένα πιο δύσκολο. Και ο γέροντας να μας λέει να επιλέξουμε το δύσκολο τρόπο, πράγμα που είναι αντίθετο με την κοσμική λογική. Αν κάνεις υπακοή, θα έχεις πολύ μεγάλο μισθό. Αυτή η υπακοή έχει μεγάλη αξία, λέει ο Άγιος. Αυτή η υπακοή συγκινεί τον Θεό. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, λέει στις παροιμίες. Οι δε εμέ ζητούντες ευρύσουσι χάρη. Και αυτοί που με ζητούν, αυτοί θα βρουν χάρη. Όταν ο Θεός βλέπει ότι κόβουμε το θέλημά μας για χάρη Του, όχι ως μία στιγμή εξωτερική στρατιωτική υποταγή, όπως για παράδειγμα σε ένα δικτάκτορα κάνει ο στρατός του υπακοή, υποταγή μάλλον, αλλά μία υπακοή χαρούμενη με ευχαρίστηση για χάρη του Χριστού, για χάρη της εντολής του Χριστού, χάρη της μιμήσεως του Χριστού. Τότε ελκύεται η χάρη του Θεού. Τότε βρίσκουμε χάρη. Με την υπακοή, έλεγε ο Άγιος, αλλάζει σε όλα. Γίνεσαι γρήγορος, έξυπνος, πιο γερός. Γίνεσαι σε όλα νέος. Ανακαινίζεται και η ψυχή και το σώμα. Γιατί έρχεται η χάρη του Θεού. Βλέπουμε τον Άγιο Προφήτη Μωυσή να παίρνει τις εντολές από τον Θεό και να έχει πρόσωπο νεανικό, φωτεινό, σαν να είναι ένας έφηβος, και όμως είναι 80 ετών. Γιατί τον εικονίζουν έτσι οι αγιογράφοι μας? Όχι βέβαια γιατί δεν γνωρίζουν την ηλικία του, αλλά γιατί θέλουν να αποτυπώσουν αυτόν τον ανακαινισμό της ψυχής αλλά και του σώματος από τη Θεία Χάρη, από το άξιστο φως του Θεού, από τον Θείο Γνώφο, στον οποίο βρέθηκε ο Μωυσής και έμεινε εκεί συνομιλώντας με τον Θεό στο όρος Χορίβ 40 ολόκληρες ημέρες. Και αυτό τον ανακαίνισε, τον έκανε ολόφωτο. Και όταν κατέβηκε δεν μπορούσαν οι συμπατριώτες του να τον αντικρίσουν λόγω του φωτός που εξέπλυνε. «Μ' αγάπησε ο Χριστός», λέει ο Άγιος Πορφύριος, «και μου έδωσε τη χάρη να κάνω υπακοή». Γιατί βέβαια η τέλεια υπακοή είναι και αυτή δώρο του Θεού. Είναι χάρισμα και είναι άκτιστη ενέργεια του Θεού. Όπως είναι και η αγάπη και η χαρά και η ειρήνη και το φως και η αγάπη. «Και εγώ ταπεινός», λέει ο Άγιος Πορφύριος, «λίγο την αισθάνθηκα
Και ό,τι έχω, από την υπακοή το έχω. Πόσο ταπεινά μιλάει για τον εαυτό του. Λίγο λέει έζησα την υπακοή. Την υπακοή στους γέροντές μου, την άκθηση αυτή δηλαδή Θεία Δωρεά, την αισθανόμουν σαν παράδεισο. Και το ζητούσα κιόλας, ότι θα έπρεπε να μου είναι πιο αυστηρή. Δηλαδή, να αριθμίζουν ή δυνατόν τα πάντα στη ζωή μου και την παραμικρή λεπτομέρεια δια των εντολών τους. Και εγώ να κάνω υπακοή σε όλα. Δεν ήμουν ευχαριστημένος. Τώρα όμως που μεγάλωσα, βλέπω ότι όντως ήταν πολύ αυστηρή, με την έννοια ότι τον παρακολουθούσαν με πολύ στοργή και αγάπη και τον βοηθούσαν ώστε να μην κάνει σε τίποτε το δικό του θέλημα. Τότε δεν το καταλάβαινα. Η υπακοή και μάλιστα σε πνευματικό γέροντα είναι μεγάλο κεφάλαιο. Όταν ζείτε με έναν Άγιο, αγιοποιήστε και εσείς. Παίρνετε κάτι από τις Άγιες συνηθίες Του, από τα λόγια Του, τη σιωπή Του. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού, ο πνευματικός μας, μας διδάσκει και με τα λόγια Του και με το παράδειγμά Του, αλλά και με τη σιωπή Του. Μας βοηθάει με την προσευχή Του. Η προσευχή Του, λέει ο Άγιος, σας επηρεάζει. Ακόμα και αν δεν μιλάτε, γίνεται κάτι. Μεταδίδεται, χωρίς να το καταλάβετε, και σε εσάς κάτι το Άγιο, το Θείο. Είναι η χάρη του Θεού. Γι' αυτό και χαιρόμαστε να είμαστε κοντά στο πνευματικό μας και να παίρνουμε την ευχή Του. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να επιδιώκουμε να είμαστε κοντά στο πνευματικό μας οδηγό. Ναι, ο Άγιος Πρόχωρος, ο Άγιος Πρόκλος και οι άλλοι έζησαν κοντά σε δασκάλους Αγίους. Εμπνεύστησαν από τους Αγίους. Ξέρουμε, ο Άγιος Πρόχωρος ήταν υποτακτικός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και κατέγραψε αυτό που του έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, το όραμα αυτό που είδε εις την Ίσο Πάτμο, το όραμα της Αποκαλύψεως, το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Κοντά στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, αγιάστηκε και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόχωρος. Ο Άγιος Πρόκλος πάλι ήταν υποτακτικός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και αγίασε και αυτός κοντά του δια της υπακοής. Το ίδιο έγινε και με τον Σιμεών, τον Άγιο Σιμεών, τον Νέο Θεολόγο, ο οποίος ήταν τέλειος υποτακτικός του γέροντά του, τον Άγιο Σιμεών τον Ευλαβή. Το ίδιο έγινε και με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και με πάρα πολλούς άλλους Αγίους μας. Ο γέροντας παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας. Ο γέροντας είναι ποδηγέτης. Μας ποδηγετεί, δηλαδή μας διαμορφώνει, μας ανακαινίζει, μας αναμορφώνει. Με τη χάρη βέβαια που παίρνει από τον Θεό και με τις προσευχές που κάνει για μας, αλλά και με το παράδειγμά Του, με τη διδασκαλία Του, με την όλη Του παρουσία και ζωή. Δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος, λέει ο Άγιος, μορφωμένος, που έγινε γέροντας επειδή είναι θεολόγος και κατηρτισμένος γραμματικά. Να διακρίνουμε τι είναι ο γέροντας. Μπορεί ο γέροντας να είναι και γράμματος. Μπορεί να μην έχει πολλές γνώσεις, εννοεί εγκυκλοπαιδικές, ή ενδεχομένως και βαθιές θεολογικές, δογματικές. Μπορεί να μην έχει εφράδια λόγου, να μην έχει μελετήσει συγγράμματα. Αλλά ναι, είναι ανώτερος από το μορφωμένο. Πότε? Όταν έχει ζήσει ως υποτακτικός και έχει αποκτήσει τη χάρη του Θεού. Όταν έχει κόψει το θέλημά του, οπότε έχει ταπεινωθεί γνήσια. Όταν έχει εφαρμόσει αυτή την προτροπή του Χριστού μας, που απευθύνεται προς όλους και λέγει «Ως τη στέλνει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν». Όταν έχει απαρνηθεί ο άνθρωπος τον εαυτό του, τότε ελκύει τη χάρη του Θεού. Και η απάρνηση του εαυτού μας είναι κυρίως η απάρνηση του θελήματός μας, δια της υπακοής. Όταν λοιπόν ο γέροντας έχει κάνει αυτό το πράγμα, έχει απαρνηθεί το θέλημά του, έχει ζήσει ως υποτακτικός, έχει αποκτήσει τη χάρη του Θεού. Αυτός ο γέροντας, ακόμα και αγράμματος αν είναι, μπορεί να ωφελήσει τους υποτακτικούς του πάρα πολύ, αν του κάνουν υπακοή βέβαια.
Βέβαια, αυτά που λέει ο γέροντας, σου τα λένε και τα βιβλία. Δεν είναι όμως το ίδιο. Ο γέροντας που θα ζει αυτά τα πνευματικά και που δεν θα σου λέει ο τάδε πατήρ λέει αυτό, το τάδε βιβλίο γράφει αυτό, αλλά που θα βιώνει ο ίδιος τη ζωή του Χριστού και θα σου μιλάει εκ πείρας, θα σου τα μεταδίδει κιόλας. Θα σου βάζει στην ψυχή σου αυτά τα πράγματα. Και εσύ θα μάθεις κοντά του πώς να ελκύεις τη χάρη του Θεού. Είναι αυτό το κάτι που δεν περιγράφεται στα βιβλία, αλλά βιώνεται όταν κάνεις υπακοή στον πνευματικό σου. Όταν έχεις τον γέροντα και τον ζεις, τον αγαπάει τον γέροντα. Και όταν ο γέροντας αγαπάει και εκείνος και είστε ομόψυχοι, τότε γίνεστε ένα. Ου γαρισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το αιμόν όνομα, εκεί η μη εν μέσω αυτών, λέει ο Κύριος. Και το όνομα είναι το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όπου είναι λοιπόν δύο ή τρεις, ενωμένοι μαζί, βρισκόμενοι μαζί, επικαλούμενοι το ίδιο όνομα και υποτασσόμενοι στο ίδιο όνομα, δηλαδή στον Ιησού Χριστό, τότε και ο Χριστός είναι ανάμεσά τους. Και βέβαια τότε αυτοί οι δύο είναι ένα παντοδύναμο σύνολο, γιατί ό,τι και αν ζητήσουν, όπως είπε ο Κύριος, θα τους δοθεί. Αυτό είναι το μυστήριο της υπακοής, του πνευματικού και του υποτασσομένου, του υποτακτικού και του γέροντος. Αυτό το μυστήριο μας καλεί ο Κύριος να βιώσουμε όταν ζητάει στην αρχιερατική του προσευχή για τους μαθητές του ή να όσιν εν, να είναι ένα, καθώς εμείς ενεσμέν, όπως εμείς, ο Πατέρας και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο είμαστε ένα. Αυτό λέγει ο Κύριος στην αρχιερατική του προσευχή. Και αυτό το μυστήριο βιώνεται μέσα στην υπακοή. Στην υπακοή, στον πνευματικό, στον γέροντα. Εκεί είναι ο Χριστός. Σε αυτή την κατάσταση, λέει ο Ιησούς Πορφύριος, δεν υπάρχουν αποστάσεις. Όπου και αν βρισκόμαστε, είμαστε ενωμένοι Χριστό και προσευχόμαστε. Και έτσι η χάρη του Θεού μας επισκέπτεται και μας τονώνει διαρκώς. Έτσι ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία. Και αυτή η απόσταση δεν υπάρχει ακόμα και όταν ο γέροντας κοιμηθεί. Γιατί αυτή η ενότητα για Χριστό, αυτή η ενότητα δημιουργείται για το Αγίου Πνεύματος. Και γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, όταν κοιμηθώ θα είμαι ακόμα πιο κοντά σας και θα σας βοηθώ ακόμα περισσότερο. Έτσι ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία και όχι μόνο με την επίγεια στρατευωμένη, με τα μέλη της επίγειας στρατευωμένης Εκκλησίας, αλλά και με τα μέλη της ενουρανής τριαμβευούς Εκκλησίας. Έχουμε το αίσθημα του ενός, δηλαδή ότι είμαστε ένα. Έτσι ζούσαν τα παλαιά τα χρόνια οι γέροντες και οι υποτακτικοί. Αυτά δεν είναι παραμύθια. Τα έχω δει εγώ αυτά πολλές φορές. Όταν επήγαν στο Άγιον Όρος πάνε όλα, και κόσμος και συγγενείς και κοσμοκράτορες. Όλα γίνανε υπακοή στον γέροντά μου. Γίνανε προσευχή, γίνανε χαρά. Περπατώντας μέσα στα καψοκαλύβια γίνανε ουρανός. Όταν όμως άρχιζα λίγο να κάνω όπως κουράζομαι, να βγαίνω από αυτό το μυστήριο δηλαδή της υπακοής και να κάνω, θα λέγαμε, το θέλημά μου, έστω και μόνο με το λογισμό, αμέσως πάλι με πλάκωνε η εκτίμηση των γονέων και του κόσμου. Βλέπουμε πως και ο Άγιος ήταν άνθρωπος, όπως όλοι μας. Είχε και αυτός τους πειρασμούς του και μάλιστα με τους γονείς του, με τους συγγενείς του. Όταν άφηνε λίγο τον πνευματικό αγώνα και την υπακοή, ερχόταν το δαιμονικό πνεύμα, ερχόταν και τον πλάκωνε, όπως λέγει, αυτή η εκτίμηση των γονέων και του κόσμου. Και ο διάβολος του πρόσφερνε, θα λέγαμε, προσπαθούσε να τον δελεάσει με αυτή την ανθρωπαρέσκεια και την προσκόλληση στους γονείς. Είναι λοιπόν μεγάλη αρετή, μεγάλο προσόν η υπακοή σε γέροντα, έλεγε ο Άγιος. Είναι το πάνω. Πρέπει να έχεις περάσει από υπακοή για να είσαι πλήρης, ώστε να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες των ανθρώπων. Αν δεν έχεις ταπείνωση, δεν έχεις υπακοή,
δεν έχεις τη χάρη του Θεού. Και πώς οικονομεί ο Θεός τα πράγματα, και αυτό το μυστήριο μπορεί να βιωθεί όχι μόνο μέσα στο μοναστήρι, αλλά και μέσα στην κάθε οικογένεια. Αν οι γονείς έχουν αυτό το πνεύμα του Θεού, έχουν αυτή την αγάπη για το Θεό, τότε θα βιώνουν αυτή την εκοπή του θελήματος, ο ένας τον άλλο. Ο άνδρας, ο σύζυγος τη σύζυγο και αντιστρόφως. Και τότε θα μπορέσουν να γίνουν αληθινά ένα, να γίνουν ένα πνεύμα και να προγεύονται τον Παράδεισο από αυτήν εδώ τη ζωή. Γιατί έρχεται στον υποτασσόμενο η χάρη του Θεού. Και αυτή η χάρη τον καθαρίζει, τον φωτίζει, τον θεώνει, αλλά και τον ενώνει με το έτερο νήμιση. Αν δεν περάσεις από την υπακοή, αν δεν περάσεις από την ταπείνωση και άρα από την υπακοή, την παθαίνεις πολύ άσχημα, λέει ο Άγιος. Η έλλειψη υπακοής πού οφείλεται? Οφείλεται στον εγωισμό και τη φιλαυτία. Μεγάλο πράγμα η ταπείνωση. Ο εγωισμός, η υπερηφάνεια, εγέννησαν την παρακοή και φύγαμε από τον Παράδεισο. Σήμερα οι πλήστοι άνθρωποι ταλαιπωρούνται γιατί ακριβώς δεν θέλουν να κόψουν το θέλημά τους. Πεισματικά επιμένουν στα θελήματά τους και αποζητούν την ευτυχία στην εκπλήρωση των επιθυμιών τους. Και βεβαίως ο Θεός, επειδή είναι φιλάνθρωπος, δεν αφήνει να εκπληρωθούν αυτές οι επιθυμίες, γιατί κατά κανόνα είναι αυτοκαταστροφικές. Και οι άνθρωποι βασανίζονται και ταλαιπωρούνται. Ενώ αν έκαναν αυτή την απλή κίνηση, να κόψουν το θέλημά τους, να κάνουν υπακοή στο Θεό, να έχουν ένα πνευματικό οδηγό και να κάνουν υπακοή, και αν έχουν και η οικογένεια να υποτάσσονται ο ένας τον άλλον, εκτός αμαρτίας, θα βίωναν, θα προγεύονταν από τώρα τον Παράδεισο. Ποτέ ένας εγωιστής, λέει ο Άγιος Πορφύριος, δεν μπορεί να κάνει υπακοή. Θέλει πάντα να εξετάζει αυτό που του λένε, αν είναι καλό ή όχι, αν είναι έτσι ή αλλιώς, και ανάλογα το κάνει. Ή το κάνει μεν, αλλά με αντιρρήσεις και αντιλογίες, νομίζοντας ότι με αυτή τη στάση δείχνει την ελευθερία του. Βέβαια, πρέπει να πούμε εδώ ότι η υπακοή γίνεται πάντοτε στο Χριστό. Και όταν υπακούμε στο γέροντά μας, εν τέλει στο Χριστό υπακούμε, εφόσον ο γέροντάς μας, ο πνευματικός μας, μας εκφράζει, μας φανερώνει το θέλημα του Θεού. Αν δεν μας το φανερώνει και αν μας διδάσκει αντίθετα με το θέλημα του Θεού, βέβαια εκεί δεν τίθεται θέμα, δεν πρέπει να γίνεται υπακοή. Κατ' εξοχήν όταν υπάρχουν δύο πράγματα, λένε οι Άγιοι Πατέρες, μπορείς να φύγεις και χωρίς ευλογία από τον πνευματικό σου. Το ένα πράγμα είναι όταν υπάρχει αίρεση, πέσει ο πνευματικός σε αίρεση. Το δεύτερο, όταν υπάρχει ανηθικότητα, με τη στενή έννοια του όρου. Όμως, όταν δεν υπάρχουν αυτά, όταν ο πνευματικός μας διδάσκει το θέλημα του Θεού, τότε οφείλουμε ταπεινά να υπακούμε. Ή το κάνει, λέει ο Άγιος Πορφύριος, το θέλημα του γέροντός του, ο εγωιστής, υποτακτικός, αλλά το κάνει με αντιρρήσεις και αντιλογίες, νομίζοντας ότι με αυτή τη στάση δείχνει την ελευθερία του. Φανερώνει δηλαδή ότι είναι και αυτός προσωπικότητα και έχει και αυτός δική του άποψη. Όμως στην υπακοή βρίσκει ο άνθρωπος, λέει ο Άγιος Πορφύριος, την ελευθερία την αληθινή. Ενώ δουλεία είναι αυτή που τον αναγκάζει να μην υπακούει. Είναι δουλεία στον εγωισμό, στην υπερηφάνεια, στην ήηση, στην μεγάλη ιδέα που έχουμε δυστυχώς στον εαυτό μας. Όταν υπακούει, εντάσσεται πια στην ελευθερία των δέκνων του Θεού. Ο υποτακτικός είναι αληθινά ελεύθερος. Γίνεται απελεύθερος Χριστού. Και αυτοί που ζουν σε μια σπηλιά, τα ζουν αυτά, λέει ο Άγιος. Είναι η θέωσης που τα έχει όλα. Γιατί δια της υπακοής, ο άνθρωπος ελκύει τη χάρη του Θεού και φτάνει στη θέωση. Ενώνονται με το Θεό, αυτοί λέει που ζουν σε μια σπηλιά. Καλλιεργούν το πνεύμα και αυτή η καλλιέργεια δεν έχει χορτασμό. Ο Θεός είναι των τελείων η ακρότης, το άκρον αγαθών. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο πιο υψηλό αγαθό από το Θεό. Τίποτε άλλο
πιο επιθυμητό, πιο εράσμιο, πιο μακάριο από τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος βρει τον Θεό, βρίσκει τα πάντα. Καμιά άλλη δονή δεν είναι πάνω, πιο πάνω από εκείνη που δίνει η ένωση με τον Θεό. Είναι η δονή, η πάντα νουν υπερέχουσα. Είναι η δονή, το δοσμένο στο Θεό. Γίνονται όλα αυτά με τη Θεία Βοήθεια. Άμα ενεργεί η χάρις, τα πράγματα είναι υπέρ την φύση. Ξεπερνιέται η φύση, η ανθρώπινη αδυναμία και ο άνθρωπος, δια της υπακοής, ελκύοντας τη Θεία Χάρη, το άκτιστο φως, την άκτιστη ενέργεια του Θεού, κατορθώνει αυτό που ανθρωπίνως είναι ακατόρθωτο, δηλαδή να ενωθεί με το Θεό και να ζήσει τη Βασιλεία Του. Να εύχεστε, καταλήγει ο Άγιος, ο Θεός να μας αξιώσει, να αισθανόμαστε και να ζούμε αυτά τα μεγαλεία, έστω και λίγο. Τέστο σου, Οσίου Πορφυρίου Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.